Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Σε περίπτωση που δεν με γνωρίζετε, είμαι η Βασιλική και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω εύκολα χτενίσματα όταν τα μαλλιά σας είναι λαδωμένα. Ας περάσουμε στο βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι συγκεκριμένα για εσένα, που τα μαλλιά σου λαδώνουν πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. Το συζητήσαμε και τις προάλλες στο live στο Instagram και σας προβληματίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δώστε χρόνο στο μαλλί σας. Αφήστε το να λαδώσει λίγο παραπάνω και θα δείτε ότι σιγά σιγά θα μπορείτε, θα βλέπετε ότι θα περνάνε 3-4 ημέρες και τα μαλλιά σας ακόμα δεν θα έχουν λαδώσει. Εγώ βρίσκομαι ουσιαστικά στην 5η μέρα απλησιάς για τα μαλλιά. Και έχει ξεκινήσει και αχνοφαίνεται η λιπαρότητα, οπότε είναι η καταλληλότερη μέρα για να σας δείξω τι χτενίσματα ακολουθούν τις επόμενες ημέρες, μιας και προσπαθώ να λούζω όσο λιγότερο γίνεται μέσα στην εβδομάδα. Καταρχάς να ξέρετε ότι το να λαδώσει το μαλλί σας δεν είναι κακό, πρέπει να αφήνουμε τα φυσικά έλαια του τριχωτού μας να κάνουν τη δουλειά τους. Βοηθούν τη τρίχα, βοηθούν στην ανάπτυξη της τρίχας, στη θρέψη της τρίχας, αλλά επίσης βοηθούν και τους θύλακες, βοηθούν και τις ρίζες, βοηθούν τα πάντα όλα. Οπότε αφήστε το μαλάκι να λαδώσει. Επίσης, κάτι πολύ απαγορευμένο είναι τα dry shampoo. Τα dry shampoo καταλαβαίνω πως αν έχετε κάπου πολύ σημαντικά να πάτε, ναι, είναι η λύση, είναι η τελευταία λύση θα σας έλεγα καλύτερα, να κάνετε ένα wet look, είτε μπορείτε να μπουκώσετε το μαλλί σας χρησιμοποιώντας κάποιο προϊόν styling όπως gel, αφρό, lac, ώστε να κάνετε ένα όμορφο στάνι στα μαλλιά σας και όταν γυρίσετε από την υποχρέωση που πρέπει να πάτε να λουστείτε, παρά να βάζετε dry shampoo. Τέλος πάντων, τα dry shampoo είναι εδώ για να βοηθήσουν αυτές τις ημέρες, αλλά άμα μπορείτε να τα αποφύγετε, να τα αποφύγετε. Σήμερα έχω επιλέξει να σας δείξω 4 look για αυτές τις δύσκολες ημέρες. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο. Συνήθως τις πρώτες ημέρες που ψιλοαρχίζουν και λαδώνουν τα μαλλιά, κάτω είναι σε καλή κατάσταση, οπότε μπορείτε να τα αφήσετε κάτω και να κάνετε κάτι που να γίνεται εδώ μπροστά. Αυτό είναι που θα κάνουμε και εμείς, γιατί στο κάτω-κάτω τα μαλλιά όταν ξεκινάνε και λαδώνουν, λαδώνουν από τις ρίζες. Τι θα χρειαστούμε? Είτε λαστιχάκια είτε τσιμπιδάκια. Εγώ τώρα τσιμπιδάκια έχω εδώ μπροστά μου, αλλά σίγουρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα μικρά τα λαστιχάκια, τα διαφανή που τα βρίσκετε σχεδόν παντού. Θα πάρω 4 φρουκέτες, 4 τσιμπιδάκια τέτοια κλασικά στα χέρια μου και πάω να κάνουμε ένα χτένισμα. Λοιπόν, α ναι, θέλω και ένα χτενάκι όμως. Έχω εδώ χτενάκια. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, θα χρησιμοποιήσουμε ένα στυλό. Μην αγχώνεσαι, δεν γράφει. Και θέλουμε και ένα καθρέφτη. Πες ότι αυτό δεν είναι στυλό, είναι χτενάκι. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε αυτό κέντρο και αυτό, ok? Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Τώρα ουσιαστικά θα χωρίσουμε αυτά στη μέση. Θα πιάσουμε αυτό εδώ ένα τσακ και κάνουμε και το άλλο το ίδιο ακριβώς. Θα το χωρίσουμε εδώ που χωρίσαμε και το άλλο. Λοιπόν, και τώρα κοίτα να δεις τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε αυτά τα δύο και θα τα μπλέξουμε έτσι, λοξά. Τα δύο λοξά, ok? Και θα μπλέξεις έτσι. Φρουκέτα, τσούμπι τσούμπι τσούμπι, εκεί είσαι. Και τώρα θα πάρεις αυτό με αυτό και θα κάνεις το ίδιο. Θα μπλέκεις ένα και ένα δύο και ένα τρία και θα τα κατεβάσεις κάτω. Τσούμπι τσούμπι, οπ, τσούμπι τσούμπι, οπ. Αν θέλεις να τα ανασηκώσεις και ένα τσακ, μπορείς να τους βάλεις και μια φρουκέτα από κάτω μεριά. Και έτσι θα δώσει όγκο. Δεν είναι κάτι δύσκολο και εννοείται φυσικά πως άμα θέλεις μπορείς να κάνεις και πιο πέρα, ώστε να έχουμε και αυτό. Α, κάνουμε και αυτό. Και αυτό είναι το χτενισμά μας. Όταν το μαλλί σου λαδώνει και θέλεις να το κάνεις πιο ίσιο και να καλύψεις βέβαια και το λάδωμα που έχουν, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μία μάσκα μαλλιών και να την αφήσεις επάνω όλη την ημέρα. Ας πούμε, ενδεικτικά εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ.
θα τη βρείτε στο Cherry Box. Πάρα πολύ αγαπημένη και αν σας αρέσει το μπισκότο, αυτή θα τη λατρέψετε. Έχει άρωμα μπισκότου. Και πάρα πολύ ωραία. Τι κάνουμε? Βάζουμε και λαδώνουμε τα μαλλιά. Και πλακώνουμε τα μαλλιά με την κρέμα. Βάλαμε κρεμούλα και θα σιγουρευτούμε ότι τα μαλλιά μας είναι καλά χτενισμένα με μια χτενούλα. Αυτή που χρησιμοποιώ εγώ είναι από την Όμνια. Μια ξύλινη χτενούλα. Αυτό εδώ μεταξύ το χτένισμα που θα σας δείξω τώρα, εμένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου χτένισμα. Δηλαδή ακόμα και λαδωμένα να μην είναι τα μαλλιά μου, κατά πάσα πιθανότητα θα με δεις να κυκλοφορώ έτσι τα μαλλιά μου. Χωριστρούλα, καλά χτενισμένα τα μαλλιά. Και θα χρειαστούμε ένα σκράντσι. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το σατινέτο σκράντσι, το οποίο το έχω από το Duenda Access and More. Θα σας βάλω από κάτω link. Είναι ένα instagramιακό προφίλ και είναι χειροποίητα. Και ουσιαστικά θα πιάσω μία κοτσίδα σφιχτή. Και όπως είναι, απλά θα κάνω αυτό έτσι. Τώρα, αν δεν θέλετε να έχετε να πετάνε μαλάκια από εδώ και από εκεί, μπορείτε να πιάσετε με τα τσιμπιδάκια τα μαύρα, να βάλετε μερικά τσιμπιδάκια μαύρα σε αυτό εδώ το σημείο. Και αν έχετε και διακοσμητικά τσιμπιδάκια, μπορείτε να φορέσετε και κάποιο διακοσμητικό τσιμπιδάκι. Εμένα μου αρέσει απλό, λιτό και απέριτο. Δεν θέλω πολλά, οπότε το κρατάω όσο πιο κλασικό γίνεται. Θα περάσουμε στο χτένισμα νούμερο 3. Θα χτενίσουμε όλα τα μαλλιά προς τα πίσω. Θα το πιάσουμε ένα απλό μαύρο λαστιχάκι. Θα το πιάσουμε έτσι. Θα ανοίξουμε αυτή την κοτσίδα και θα ξύσουμε τις τριχούλες έτσι. Προς τα μέσα για να δώσουμε έξτρα όγκο. Και σαν αποτέλεσμα θα έχουμε αυτό. Μην τρομάζεις. Ξαναβάρε τώρα αυτό εδώ το scrunch σου και πιάσε τις τρίχες κυκλικά και πέρασέ τις έτσι. Και μετά με το scrunch τοποθέτεις από μέσα ό,τι δεν σ' αρέσει και ό,τι περισσεύει και σε ενοχλεί, μπορεί να το πιάσει και με ένα τσιμπιδάκι ώστε να μην φοβάσαι ότι θα φύγει. Τώρα μην μου πεις ότι αυτό δεν είναι ένα πολύ ωραίο μαλλί για να κυκλοφορήσεις. Εννοείται τις φυτρούλες σου είτε συστενίζεις είτε βάζεις λίγη λακ για να τα τσιτώσεις ακόμα περισσότερο επάνω. Εγώ συνήθως βάζω λίγη λακ και τα πάω όλα εκεί και τα κολλάω. Όμως επειδή θέλω να κάνω και άλλο χτένισμα, γι' αυτό το λόγο δεν θα βάλω. Τέταρτο και τελευταίο look είναι ένα wet look. Ουσιαστικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε τον αφρό σου με λίγο νερό, να βρέξεις τα μαλλιά σου και να βάλεις αφρό, είτε μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα προϊόν σαν αυτό εδώ που ουσιαστικά είναι αλατόνερο. Είναι αλατόνερο για τα μαλλιά για να δημιουργούμε αυτό το wave. Οπότε από τη στιγμή που εγώ έχω αυτό, η εταιρεία λέγεται In Your Sense I Create Waves, a Pink Himalayan Salt Spray to add texture and exchange waves. Από τη στιγμή που εγώ έχω το συγκεκριμένο προϊόν θα χρησιμοποιήσω αυτό, ιδάλλως θα χρησιμοποιούσα αφρό και νερό. Και ουσιαστικά θα πάμε να φιξάρουμε τα μαλλιά, κατά κύριο λόγο θέλουμε εδώ. Δεν θέλουμε να τα κάνουμε τελείως σφιχτά προς τα πίσω. Θέλουμε έτσι να έχουμε το πιο wavy look. Το συγκεκριμένο look μπορείτε να το αφήσετε έτσι, αλλά μπορείτε να πιάσετε και ένα πολύ ωραίο κότσο. Γιατί καθώς θα στεγνώνει το προϊόν ή ο αφρός ή ό,τι έχετε βάλει, αυτό θα σχηματίσει έτσι πολύ ωραία κύματα στα μαλλιά σας. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο να πιάσετε κάποιο κότσο κάπως έτσι. Θα δώσει κάτι πολύ ιδιαίτερο στα μαλλιά σας σαν χτένισμα. Εν τω μεταξύ, ακόμα και μια τέτοια κοτσίδα μπορώ να πιάσω. Επειδή τα μαλλιά θα πάρουν ό,τι σχήμα τους δώσω, μπορώ να πιάσω και τα μαλλιά μου κάπως έτσι, να τους δώσω ένα τελείως διαφορετικό look. Εν τω μεταξύ, αυτό θα τραβήξει και τη λιπαρότητα, γιατί θα έχει την υγρασία από τα άλλα προϊόντα
και δεν θα φαίνονται καθόλου λαδωμένα τα μαλλιά σου. Θα φαίνονται λες και έχουν απλά styling. Εγώ ένα τέτοιο look απλά θα τα άφηνα έτσι, προς τα πίσω φυσικό. Ωραία, και τώρα πάμε να κάνουμε το closing. Να φύγω να πάω να πάρω τα παιδιά μου. Σαφέστατα, εγώ θα το γυρίσω στην αγαπημένη μου κοτσίδα απ' όλα. Επίσης, αυτή η χωρίστρα τώρα δεν θα πάει πουθενά. Θα καγκελώσει με αυτά τα προϊόντα. Και οι μπουκλίτσες θα βγουν πάρα πολύ ωραίες. Οπότε, μπορούμε να χτενίσουμε τα μαλλιά μας πριν το προϊόν στεγνώσει τελείως και θα δείτε ότι αν το αφήσετε και το πιάσετε απλά με το δαχτυλό σας, αυτό θα σχηματίσει μια πολύ ωραία μπούκλα. Αφήστε το λοιπόν έτσι και μετέπειτα, μόλις στεγνώσει τελείως, θα δείτε ότι θα σχηματιστεί κάπως έτσι η μπουκλίτσα. Αυτά μπορείτε να τα αφήσετε από πίσω μετά. Και αυτά εδώ μπορείτε να τα στερεώσετε κλασικά με τσιμπιδάκια. Και μπορείτε να παίξετε με τα τσιμπιδάκια και να κάνετε χ. Κάπως έτσι. Να ξέρετε ότι το μαλλί θέλει απλά φαντασία. Και τσιμπιδάκια. Εκεί. Το ίδιο θα κάνω και από εδώ μεριά. Πιάσουμε πάλι έναν κότσο και βουαλά. Αυτό ήταν το βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια ποιο ήταν το πιο αγαπημένο σας από τα 5 look που σας έδειξα, αλλά και ποιο είναι αυτό που θα κάνετε την επόμενη φορά που τα μαλλιά σας θα είναι λαδωμένα. Μπορείτε να το πάτε και με τη σειρά. Δηλαδή, την πρώτη μέρα μπορείτε να κάνετε τον κότσο ή να κάνετε. Όχι, την πρώτη μέρα θα κάνετε τα μαλλιά κάτω, γιατί δεν έχει ακόμα απλωθεί η λιπαρότητα προς τα κάτω, και να κάνετε ουσιαστικά κάτι που να αφορά τη ρίζα. Δηλαδή, να πιάσετε κάποιο κοτσιδάκι στη ρίζα. Πρότεινα μετά από τη δεύτερη μέρα και μετέπειτα μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα χτενίσματα και να αντέξετε λίγη παραπάνω ημέρες ακόμα χωρίς να λούσετε τα μαλλιά σας. Αυτό εννοείται βέβαια ισχύει για τις γυναίκες που προσπαθούν να εκπαιδεύσουν το τριχωτό της κεφαλής τους ώστε να μην λαδώνουν τόσο γρήγορα τα μαλλιά τους. Για όλες τις υπόλοιπες και για εσάς που δεν θέλετε να κρατάτε τα μαλλιά σας λαδωμένα, σαφέστατα μπορείτε να λούζετε τα μαλλιά σας μετέπειτα από ένα χτένισμα καμουφλάς του λαδώματος. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο και να το βρήκατε αρκετά βοηθητικό. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε.